Μέχρι στιγμής πόσοι έχουν γραφτεί? Έχουν γραφτεί 88 άτομα και οι 52 έχουν δηλώσει πρόθεση για μεταγραφή. Δηλαδή ένα ποσοστό... Ένα ποσοστό αγγίζει το 50%, δηλαδή σε σχέση με τη συνολική εικόνα της ΧΙΟΥ και με τα άλλα δύο τμήματα, βασικά όχι με το διοίκηση επιχείρηση, γιατί το ΤΜΟΔ δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή, είναι μοναδικό τμήμα. Αγγίζει το 50% η πρόθεση για μεταγραφή, το τονίζω. Ναι, στο επιχειρήσω είναι 80%. Στο επιχειρήσω ναι, αλλά εκεί είναι πιο δύσκολο να πάρουν μεταγραφή, γιατί πιο πολλοί θέλουν την ΑΣΟΕ. Ναι. Και υπάρχει αυξημένη ζήτηση, οπότε θα γίνει μάχη για τη μεταγραφή στην ΑΣΟΕ. Ενώ άμα ζητήσουν μεταγραφή για Πάτρα ή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι πολύ πιο εύκολο. Για την αυτιλία. Όχι, για το διοίκηση επιχειρήσεων. Το αυτιλία είναι μοναδική μεταγραφή που μπορούν να κάνουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο Πειραιά. Οπότε ναι. Είναι πιο δύσκολο δηλαδή. Είναι πιο δύσκολο γιατί ήδη έχουν εισακτέους και εκεί. Οπότε από το 50% το 20%. Εσύ, ποιο έτος είσαι? Εγώ μπαίνω τώρα 4ο έτος. Τέταρτο. Για ποιο θέλουν να φύγουν? Οικονομικοί λόγοι κυρίως. Γιατί δηλώνουν οικονομικούς λόγους, τριτεκνίες και μονογονιακές οικογένειες. Είναι πραγματική λόγη ή μου τυχείο δηλαδή? Πολλοί έχουν και μια απέχθεια προς τον τόπο εδώ, δηλαδή μικρό νησί, θεωρούν μικρό νησί, καλύτερα στην Αθήνα, αλλά οι οικονομικοί λόγοι παίζουν βασικό ρόλο. Και αυτό το είχαμε δει και πέρσι, ότι αν δεν έβρισκαν δωμάτιο στις εστίες, δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν. Μάλιστα. Α, είναι βασικά οικονομικός λόγος. Βασικά οικονομικοί λόγοι, αλλά οι πιο πολλοί δείχνουν και μια απέχθεια προς το πτυχίο.